Με πάρα πολύ χαρά είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον πρόεδρο της ΕΔΕΠ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο, για τις προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και διάφορα θέματα τα οποία αφορούν το ΡΙΚ. Και είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνομιλία όσον αφορά νέες ιδέες τις οποίες έχει ο πρόεδρος της ΕΔΕΠ, με τις οποίες δεν διαφωνούμε ποσός, πρέπει να πω, αλλά πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να τις υλοποιήσουμε. Και είναι με επίσης πολύ χαρά που πιστεύω θα έχουμε συχνές επαφές με τις οποίες θα ανταλλάσσουμε σκέψεις, διότι το ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου θέλουμε να μπει ακριβώς σε μια νέα πορεία. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ για αυτήν την πολύ επικοδομητική συνάντηση που είχαμε σήμερα. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, αφού ακούσαμε τις καινούργιες σκέψεις, απόψεις και κυρίως τον προγραμματισμό που γίνεται από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, από την πλευρά μας θέσαμε τους δικούς μας προβληματισμούς και τις δικές μας εισηγήσεις, οι οποίες κυρίως στηρίζονται πάνω σε τρεις άξονες. Ο ένας ο άξονας είναι οι κτηριολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να εξυγχρονιστούν, θα πρέπει να γίνουν καινούργια κτίρια για να στεγάσουν τις υπηρεσίες του ραδιοφωνικού ιδρύματος. Είναι κάτι που ως ΕΔΕΚ από το 2003 πολλές φορές έχουμε θέσει επιτάπητος ότι πρέπει να γίνει. Το δεύτερο είναι το πώς θα μπορέσει να βελτιωθεί το οργανόγραμμα για να βελτιωθεί και η απόδοση του προσωπικού του ραδιοφωνικού ιδρύματος προς όφελος της σωστής αντικειμενικής αλλά και όσο το δυνατόν πλατιάς ενημέρωσης των πολιτών. Και το τρίτο, το γεγονός ότι μέσα στο πλαίσιο της αναβάθμισης των προγραμμάτων του, για το τι θα μπορούσε επιπρόσθετα να προσθέσει στα προγράμματα του το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, έτσι ώστε να έχει την θέση που του αρμόζει όσον αφορά την ενημέρωση και όχι μόνο. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, θα ήθελα για μια φορά να βεβαιώσω τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ότι θα είμαστε επικοδομητικά θετικοί και υποστηρικτικοί σε όλες αυτές τις προσπάθειες μέσα από τις επικοδομητικές μας τις προτάσεις, οι οποίες φυσικά επαφιέται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσει ποιες από αυτές θα υλοποιήσει και πώς θα τις υλοποιήσει.